το σύστημα υγείας αν καταραίει ή όχι και ότι εσείς κατανοείτε. Το άτομο δηλαδή σήμερα, γι' αυτό σας επένεσα που ήρθατε, δεν θεωρείται πια στην ιατρική παθητικό θύμα, αλλά σε έναν βαθμό και υπεύθυνο για την υγεία και για την αρρώστια. Ναι, μεν υπάρχουν φοβερές ελλείψεις ενημέρωσης κρατικών δικτύων, προγραμμάτων υγείας, όπως θα δούμε, αλλά και εμείς πρέπει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως σας υπονόησα, ο διαβήτης έχει συνδεθεί με κατάθλιψη, με άγχος, με φοβίες, με διαταραχές διατροφής όπως η συμπαχυσαρκία κλπ. Επίσης, τι άλλο συμβαίνει στο διαβήτη? Υπάρχουν, όπως είπε και ο κ. Ρίγας, αλλαγές του τρόπου ζωής. Αλλάζει η συμπεριφορά, το μέλημα, ο τρόπος που ζει. Οι μικροαγγειακές βλάβες που η ίδια η νόσος προκαλεί στα μικρά αγγεία και η διαβητική νευροπάθεια, δηλαδή οι βλάβες στα νευροεινίδια, καταπονούν το νευρικό σύστημα και τον ψυχισμό. Γιατί ο ψυχισμός δεν είναι ατμοσφαιρικός, υπάγεται στα κεφαλικά κύτταρα, τα οποία αρδεύονται από μικροαγγεία. Αν αυτά στενεύουν, καταστρέφονται ή τα διάφορα νευροεινίδια καταστρέφονται, αλλάζει και η συμπεριφορά μας. Έτσι, η παρουσία του ζαχαρώδη διαβήτη, ξέρεις να σας πω ότι όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι και αν υπάρχει ερώτηση, μπορεί να με ρωτήσει στο τέλος, εκτός αν δεν κρατιέται. Η παρουσία του ζαχαρώδη διαβήτη μπορεί να προκαλέσει από μόνο του τώρα το ερέθισμα μεγάλο άγχος και αβεβαιότητα. Είτε έχεις προδιάθεση για κατάθλιψη ή όχι, αν κάνεις διαβήτη είναι σίγουρο ότι δεν θα είσαι και πολύ χαρούμενος, θα γεμίσεις άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον. Θα ακούς τους άλλους, την τηλεόραση, στις εφημερίδες, ότι ο ένας έπαθε εκείνο, ο άλλος έχασε το πόδι του, ο άλλος έχασε την όρασή του, ο άλλος έπαθε κεφαλικό έμφραγμα και θα πανικοβάλεις. Επίσης, θα πέσει η αυτοπεποίθηση. Δεν μπορεί κάποιος, εκτός αν έχει ένα φοβερό ψυχολογικό σύστημα αναπλήρωσης, μια πεσμένη αυτοπεποίθηση την περιμένουμε, γιατί νιώθεις ότι κινδυνεύεις από κόμμα, από νευρική ανεπάρκεια, από λιποθυμία, από υπογλυκαιμία, έως και από ακροτηριασμό. Ενώ τα μύδια φροντίζουν να προβάλλουν όλα τα δεινά μιας νόσου. Και φυσικά για τους άντρες ενδέχεται να φοβηθεί ή να πάθει λίγο ή πολύ τη λειτουργία της στήσης. Σε έναν άντρα αυτό σημαίνει ότι δεν το βλέπει μερικές φορές. Κάνει πως δεν το βλέπει και δύσκολα απευθύνεται στον ειδικό. Το άλλο κομμάτι είναι ο φόβος απώλειας ελέγχου της ζωής του. Γιατί φοβάται, χάνει τον έλεγχο? Γιατί πρέπει να συνεργαστεί, όπως είπαμε, με ομάδα ειδικών. Να δέχεται δηλαδή συμβουλές και οδηγίες. Πρέπει δηλαδή να γίνει κάπως παθητικός. Δεν μπορεί να είναι εκείνος ο δραστήριος, ο ενεργητικός, αλλά πρέπει να μπει και σε μια συνεργατική θέση. Έτσι ενδέχεται κάποιοι από τους διαβητικούς, κάποιος διαβητικός να αρχίσει να θυμώνει. Να εκφράζει δηλαδή ένα συνέστημα δυσαρέσκειας μονίμως, πιθανά και μια εχθρότητα στο περιβάλλον, στο γιατρό, η οποία μπορεί να γίνει και μόνιμη. Και έτσι να έχει μια λαθεμένη απάντηση στο ψυχικό στρες. Όταν είναι με μια μόνιμη δυσαρέσκεια, αν έρθει και το ψυχικό στρες, τότε έχουμε ανάφλεξη. Έτσι ο θυμός αναγκάζει το σώμα, να δώσουμε μια εικόνα του θυμού, να αυξάνει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Να αυξάνει, όπως έχουμε δει και με τα ζώα στην αρχή της διάλεξης, την αρτηριακή του πίεση, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την υποτιθέμενη ή όχι απειλή. Τι άλλο παθαίνουμε από το διαβήτη σαν ψυχολογική επιπλοκή? Εκτός από το θυμό, την μείωση της αυτοπεποίθησης, το άγχος, νευρικότητα ως επιθετικότητα. Είναι πιο κάτω από το θυμό αυτά τα. Όταν κάποιος ρυθμίζει διαρκώς τη διατροφή του από το πρωί στο βράδυ, την αγωγή του, την ινσουλίνη του, πιθανά γίνεται ευκολότερα από έναν άλλον επιθετικός, γιατί νομίζει ότι οι άλλοι του φταίνουν. Μπορεί να γίνει υποχόνδριος. Όλα αυτά τα λέω για να μην ενοχοποιούμε τις συμπεριφορές των συνανθρώπων μας, συνασθενών μας, γειτόνων μας, συγγενών μας, που ζουν αυτή την περιπέτεια. Μπορεί λοιπόν να κλειστεί στον εαυτό του, στις φοβίες, σε μια διαρκή ενημέρωση του διαβήτη,
για τις επιπτώσεις του διαβήτη, για το άγχος από το διαβήτη και να αναζητά διαρκώς ιατρική φροντίδα. Αυτό το πράγμα, ο υποχόνδριος ασθενής, είναι το ανάποδο του αδιάφορου ασθενή. Το ασθενή που δεν μπορεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα, αναστατώνεται από τα συστηματικά όρια και το εγώ του, ο εσωτερικός του δηλαδή κόσμος, εκπλήττεται. Νιώθεται ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει και τα αφήνει. Λέει, άσε το καλό, δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω. Μια άλλη κατάσταση ψυχική ακραία είναι η σύγχυση και η θόλωση της συνείδησης, να τα χάσεις, σε περίπτωση υποκλικεμίας που θα πω πιο κάτω. Λοιπόν, συνεχίζοντας. Όταν παρουσιαστούν τώρα οι ψυχολογικές διαταραχές στον διαβητικό, τι θα κάνουν. Σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Επιβαρύνουν τη ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα. Έχεις το διαβήτη, έχεις την νευρικότητα, έχεις το θυμό, τη μειωμένη αυτοπεποίθηση. Τι άλλο κάνεις, έτσι, ατμοσφαιρικό είναι και αυτό. Όχι, επιβαρύνουν τις σχέσεις. Δεν μπορείς να ζεις καλά αρμονικά με τους διπλανούς σου. Τι κάνεις, αυξάνεις τις αντιπαραθέσεις, τις συγκρούσεις. Είναι σε δυσάρεστο. Επίσης, από την νευρικότητα χάνεις δόσεις. Χάνεις τον τακτικό σου έλεγχο. Μπορεί να ξεχάσεις μια εξέταση να κάνεις. Ή μπορεί να μην είσαι πολύ συνεπής στις δόσεις ινσουλίνης. Και έτσι να έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Ο διαβήτης να φέρνει ψυχολογικές διαταραχές και οι ψυχολογικές διαταραχές να αυξάνουν το διαβήτη. Επίσης μπορούμε να οδηγηθούμε στην περίφημη κατάθλιψη. Όχι μια απλή θλίψη, αλλά μια οργανωμένη νόσο. Παραθέτοντας την ιδέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από δεκαετία πριν μας λέει ότι το 2020 η κατάθλιψη ήταν η δεύτερη σημαντική αιτία ιατρικού φορτίου, ανικανότητας για εργασία, και μετά το 2030 η πρώτη. Και όλα αυτά συμβαίνουν. Όχι γιατί η κατάθλιψη είναι μόνο ένας ανεξάρτητος παράγοντας. Λέγαμε το πρωί με τον κύριο Ρίγα ότι η κατάθλιψη μπαίνει μέσα στις σωματικές παθήσεις και οι σωματικές παθήσεις μπαίνουν μέσα στις ψυχικές διαμορφώσεις. Το ένα πράγμα χειροτερεύει το άλλο. Είναι μια κατάσταση που καταλήγει ο οργανισμός ψυχικά η κατάθλιψη. Εδώ το βλέπουμε σαν ένα φαύλο κύκλο. Κατάθλιψη, άγχος, πανικός, κατάθλιψη κι άλλο άγχος, κι άλλος πανικός, κι άλλος φόβος. Έχει βρεθεί ότι ο ζαχαρός διαβήτης υπερδιπλασιάζει το κίνδυνο ανάπτυξης της συστηματικής της μίζωνας κατάθλιψης. Πώς θα εμφανιστεί αυτή? Με ιδέες ότι δεν αξίζει ζωή, ας πεθάνω, ας με πάρει ο Θεός, με πιθανότητα αυτοκτονικού ιδεασμού, δεν έχει νόημα να βγει έξω κάποιος, εφόσον δεν μπορεί να φάει ελεύθερα, δεν μπορεί να πιει ελεύθερα, νιώθει λοιπόν ότι καλύτερα ας μείνει μέσα, νιώθει κόπωση, κακή διάθεση, μειωμένο κέφι για σεξ, πολύ κακό ύπνο, πόνους διάχυτους σωματικούς και ιδιαίτερα κακή πρωινή διάθεση. Η κατάθλιψη τώρα από μόνη της μπορεί να αυξήσει έως 2 φορές την πιθανότητα κάποιος να πάθει διαβήτη του 2. Η κατάθλιψη επίσης μπορεί από μόνη της να αυξήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης περισσότερων επιπλοκών από διαβήτη. Όχι μόνο να αναπτύξεις διαβήτη, αλλά να πάθεις και τις περισσότερες επιπλοκές από διαβήτη. Και οι έγκυες με διαβήτη, ίσως ή όχι, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για επιλόγιο κατάθλιψη. Εδώ είναι ο κύκλος κατάθλιψης και κακού διαβητικού χειρισμού. Δεν χρειάζεται, είναι κατάθλιψη με τη λειτουργικότητα, με την μειωμένη ενέργεια, πώς διαμορφώνει τον κακό χειρισμό διαβήτη και πώς αυτό φέρνει κατάθλιψη, το οποίο ξανά φέρνει κακό χειρισμό του διαβήτη κτλ. Από την άλλη μεριά, άλλες πληροφορίες που θέλω να μοιραστούμε είναι ότι η κατάθλιψη σχετίζεται με έναν αμφιγιεινό τρόπο διατροφής. Κάποιος που έχει κατάθλιψη δεν είναι ο καλύτερος που θα σκεφτεί για την υγεία του και την υγιεινή του διατροφή, θα κάνει κακή διατροφή. Ή θα πάρει πολλές θερμίδες, θα το ρίξει το φαΐ, ή δεν θα πάρει καθόλου. Θα έχει μια χαμηλή φυσική δραστηριότητα, συνήθως θα είναι στο κρεβάτι. Θα το ρίξει το κάπνισμα,
πολύ συχνά, θα αναπτύξει πολύ πιθανά παχυσαρκία, βιολογικά θα διαταράξει τον άξονα υποθαλάμου υποφύσεως επινεφριδίων, που εκεί είναι ο κεντρικός ενδοκρινικός άξονας, και θα διαταραχθεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, και η προφλεγμονώτης κυτοκίνες είναι ένα φαινόμενο, θα αναπτύξει πιθανά φλεγμονές. Όλα αυτά οδηγούν στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Έτσι λοιπόν έχουμε τον φαύλο κύκλο που το βλέπουμε στο πρόσωπο εδώ του κυρίου. Η κατάθλιψη λέμε ότι αλλάζει το πώς βλέπει κάποιος τον κόσμο και τη ζωή του. Δεν βλέπεις ζωή, δεν βλέπεις μέλλον, δεν θες να δεις τον κόσμο. Ο διαβήτης επίσης το ίδιο επηρεάζει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου, τον κόσμο, τις εξόδους σου, το μέλλον. Και επίσης ο διαβήτης είναι και μια full time job, δηλαδή πρέπει να ασχολείσαι συνέχεια. Δεν μπορεί να πεις φέτος ασχοληθώ ένα μήνα με το διαβήτη μου, να κάνω τις εξετάσεις μου και τελείωσα. Θέλει συνέχεια μια εγρήγορση, το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Να αναφέρω δύο λόγια για την υπογλυκαιμία του διαβητικού, όχι από παθολογικής όσο από ψυχολογικής πλευράς. Είναι ικανή η υπογλυκαιμία, εγώ το είχα δει και πολύ όταν ήμουν και φοιτητής, θυμάμαι, μια δραματική επίγουσα κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο. Αν δεν ξέρουμε ότι είναι υπογλυκαιμία, μπορεί να το περάσει σε μια οξία σχιζοφρένεια, με σύγχυση, με παραλήρημα, με τρόμο, εφιδρώσεις, με κόπωση, με ανησυχία, με ψευδαισθήσεις οπτικές, ακουστικές, με επιθετικότητα. Είναι μια κατάσταση επικίνδυνη, όπως προείπε ο κ. Ρήγας, για τη ζωή και τη σωματική ακαιρεότητα και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να πάμε αύριο να το δούμε. Εκείνο όμως μπορούμε σήμερα να κάνουμε σε αυτόν που είναι δίπλα στον άνθρωπο που περνάει αυτό το κόμμα, είναι να αντιμετωπίσει την αιτία με τη ζάχαρη και όλα αυτά που είπε ο κ. Ρήγας, αλλά να κρατήσει το δωμάτιο καλά φωτισμένο, ώστε το άτομο να έχει ενδείξεις πού βρίσκεται. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μείνει ήρεμος και προσανατολισμένος. Η διαταραχή προσανατολισμού μπορεί να φέρει εκθετικότητα. Πάντα αυτό συμβαίνει, είτε έχεις διαβήτη είτε όχι. Άμα χάσεις τον προσανατολισμό σου, τα έχεις χαμένα και μπορεί να επιτεθείς. Όπως είπαμε, να αντιμετωπίσεις την αιτία με ζάχαρη και τα χαμηλά επίπεδα ζαχάρου, πιθανά χρειαστούν κατασταλτικά φάρμακα. Να ηρεμήσει πρέπει ο άνθρωπος και να του κάνεις τις μετρήσεις. Να πρέπει να τον εμποδίσουμε να φύγει, να πάρει τους δρόμους, το σπίτι, γιατί μπορεί να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Πάρα πολλοί άνθρωποι με τέτοια σύγχυση καταλήγουν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Για την παχυσαρκία δύο λόγια, δεν θα αναφερθώ πολύ. Πίσω από την παχυσαρκία μπορεί να κρύβεται ο διαβήτης και μια ψυχολογική βόμβα. Οπα. Διότι μπορεί κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα να οδήγησε στην εγκατάσταση της παχυσαρκίας. Είτε με τη μορφή, λέμε, μιας βαθιάς σύγκρουσης. Αυτά αφορούν ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Είτε με τη μορφή μιας συστηματικής ψυχικής διαταραχής. Κάποιος που έχει κατάθλιψη, το ρίχνει στο φαΐ. Κάποιος που έχει πιθανά ψύχωση, το ρίχνει στα γλυκά. Είτε όμως με τη μορφή του απλού, συνεχούς, συστηματικού στρες. Το τελευταίο νομίζω αφορά μεγάλο κομμάτι του κλίξου. Σχεδόν όλοι μας, κάποιες περίοδοι της χρονιάς, του μήνα να μην πω, το ρίχνουμε στο βαΐ από το υπερβολικό στρες. Μία ασθενής εκτός μου έλεγε, η οποία είναι 45 κιλά μόνο, έφαγα ένα τσουράκι με σοκολάτα τα νεύρα μου. Η ίδια η παχυσαρκία όμως πυροδοτεί καταθλιπτική αντίδραση. Βλέπεις τον εαυτό σου 130 κιλά, 150-200, δεν αισθάνεσαι καλά. Η κατάθλιψη, η κορτιζόλη αντίσταση ισουλίνη, υποψήφιος για διαβήτη μαζί με όλα τα άλλα που προανέφερε ο κ. Δίας. Τώρα ήθελα και αυτό να σας πω ότι οι σκληρές δίαιτες οδηγούν συνήθως ψυχολογικά σε συναισθήματα εξέγερσης και μανίας για φαγητό. Το αντίθετο. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη μέσα από την. Δηλαδή θα φάω τη γουστάρα και θα παλιά με τα παπούτσια. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο κατηγορίες ψυχιατρικών παθήσεων τώρα, όχι δηλαδή στρες, κατάθλιψη, φοβίες, άγχος,
αυτά που προανέφερα, να παθήσεις. Στη σχιζοφρένεια και στη μανιοκατάθλιψη γίνεται κάποιος εύκολα διαβητικός. Γιατί? Παραμελεί την υγεία του. Καταβάλλεται από την νόσο και αδιαφορεί για την υγεία του. Αναζητά γλυκά για να ισορροπήσει την ανάπτυξη ξηροστομίας και πικροστομίας εξαιτίας κάποιων φαρμάκων, ειδικά παλαιότερων. Αδιαφορεί φυσικά για τη σωματική του άσκηση, λόγω του υπερβολικού διαλυτικού άγχους που ζει και πολύ εύκολα κάθεται κουκουλωμένο στο κρεβάτι. Αναπτύσσει βουλιμική συμπεριφορά και παχυσαρκία και εξαιτίας όμως της λήψης πολλών φαρμάκων και αντιψυχωτικών, είτε στη σχιζοφρένεια είτε στη μανιοκατάθλιψη, που επηρεάζουν τον μεταβολισμό της γλυκόζης, δηλαδή μπορούν να τον σπρώξουν προς τον διαβήτη και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα ψυχωτικού άγχους, όχι απλού στρες, υπαρξιακού, διαλυτικού βαθέως άγχους, το οποίο από μόνο του μπορεί να απορριθμίσει τη γλυκόζη. Όταν το απλό στρες, σας έλεγα τόση ώρα, μπορεί να μας πρόξει το διαβήτη, το διαλυτικό στρες από μόνο του έχει βρεθεί ότι απορριθμίζει τη γλυκόζη στο αίμα. Έτσι, απ' την άλλη όμως, η κακή ρύθμιση της γλυκόζης σε έναν διαβητικό που έχει ψύχωση, μπορεί να επισπεύσει μια ψυχοσική κρίση. Χθες είχα έναν ασθενή διπολικό με μανιοκατάθλιψη, που η κακή ρύθμιση του διαβήτη του του έκανε δύο μανιακά επεισόδια. Έτσι, η καλή ρύθμιση της ψύχωσης είναι απαιτούμενο για την καλή ρύθμιση του διαβήτη και η καλή ρύθμιση του διαβήτη θα μας δημιουργήσει μια καλή ρύθμιση για την ψύχωση. Άμα σκεφτούμε ότι 1% στην Ελλάδα έχουμε σχιζοφρένεια και περίπου 2% με 3%, θα είμαστε περίπου στο 5% του πληθυσμού που είναι αντικειμενικά υπηρεπές, σούπερ υπηρεπές για διαβήτη. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία συνιστά συστηματικές μετρήσεις ζαχάρου και γλυκοζυλιωμένης ατμοσφαιρίνης τακτικά σε όλους τους ασθενείς που παίρνουν αντιψυχωτικά φάρμακα. Μάλιστα υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη, διάβασα, που συνδέει τον αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη σε συγγενείς που έχουν ανθρώπους δικούς τους με σχιζοφρένεια ή μανιοκατάθλιψη. Αυτοί δεν νοσούν, δεν παίρνουν φάρμακα, αλλά έχουν την προδιάθεση να αναπτύξουν διαβήτη. Άρα είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείχτης για όποιον έχει συγγενή τέτοιο. Πάμε σε μια πονεμένη ιστορία που λέγεται πρωτοβάθμια πρόληψη στην Ελλάδα, άρα πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως ξέρετε στην Ελλάδα, μέρα με την ημέρα, μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελεί μια πολύ μικρή ανάμεση. Οφείλουμε όμως να λέμε ότι η πρωτοβάθμια πρόληψη, όσον αφορά τη μερικιά μεριά του ψυχιάτρου, πρέπει να απευθύνεται για τις ομάδες ψηλού κινδύνου διαβήτη και ψυχολογικών, που είναι τα άτομα με παχυσαρκία, τα άτομα που δεν έχουν πόρους, με φοβερή οικονομική στέρηση, με ιστορικό συναισθηματικό παθήσεων, δηλαδή καταθλίψεις, πανικός, φοβίες, πανιοκαταθλίψεις, και αναπτύσσουν συχνά αυτοκτονική συμπεριφορά. Ένα άλλο δεδομένο είναι ότι υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των χρονίων πασχόντων, όπως με διαβήτη και υπέρθαση, δεν συμμορφώνονται με την αγωγή τους. Είναι ένας ανεξάρτητος παγκόσμιος δείκτης. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί και υποτροπές έως και θάνατο. Και αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται σφαιρική ενημέρωση. Έχει μετρηθεί ότι βοηθάει. Και όχι έτσι με την εύκολη κατανόηση του λόγου, έχει μετρηθεί. Η ενημέρωση γύρω από την κατάθλιψη, την παχυσαρκία, το διαβήτη, τη ψυχώση, τον τρόπο ζωής, έχει βρεθεί από την ψυχολογία της υγείας, μια ανεξάρτητη ειδικότητα της ιατρικής, ότι μπορεί να σώσει από την πρόκληση του διαβήτη πάνω από 50% του υποψήφιου πληθυσμού που θα τον αναπτύξει. Έτσι λοιπόν, πάλι επανέλαβε την παρουσία σας, γιατί το άτομο είναι συνυπεύθυνο για την υγεία και τη θεραπεία του. Δεν είναι πλήρες υπεύθυνο, ούτε μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά είναι συνυπεύθυνο. Η αντιμετώπιση τώρα διαβητικών με ψυχολογικά, με ψυχικά προβλήματα, αλλά κατά τη γνώμη μου γράφω και χωρίς ψυχικά προβλήματα, θα έπρεπε να γίνεται, γράφω θεωρητικά, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, υπομάδα υγείας. Το θεωρητικά τι λέμε. Παθολόγος, ψυχίατρος, διαιτολόγος να υπάρχουν στα περίφημα κέντρα υγείας, να καταγράφουν τα περιστατικά, τα τηλέφωνα, το δέντρο, να γίνεται μια ενημέρωση, καρτέλα, πρόληψη, αλλιώς τι κάνουμε. Γι' αυτό λέω θεωρητικά δεν είναι δύσκολο. Θέλει οργάνωση και πολιτική βούληση. Όπως είδαμε, ο διαβητικός αναπτύσσει ειδικού τύπου ψυχολογία. Και ας μην την είχε πριν. Και ειδικού τύπου συμπεριφορά λοιπόν. Και δεν πρέπει να τον αφήσουν να επισκεφθεί τον ψυχίατρο όταν φτάσει στα άκρα, στην κατάθλιψη, στην ψύχωση, στην αποδιοργάνωση. Σκοπός είναι να κατανοήσει τις ψυχικές του επιβαρύνσεις και φορτίσεις που έχει από το διαβήτη. Και αυτή είναι η σημερινή μου ομιλία. Καλό είναι να καταλάβει ότι με μια ψύχρεμη τακτική παρακολούθηση από μια ομάδα υγείας, από έναν ευαισθητοποιημένο παθολόγο, από έναν ψυχίατρο που ασχολείται με τα σωματικά, η κατάσταση του διαβήτη είναι μια προβλέψιμη και αντιμετωπίσιμη νόσο. Μπορεί να έχουμε τον ακροτηριασμό, αλλά έχουμε και τη φυσιολογική ζωή. Από εκεί ως εκεί έχουμε να διανύσουμε μια θάλασσα, έναν ωκεανό. Έτσι, πιστεύω ότι μπορεί κάποιος διαβητικός να διεκδικήσει και να πετύχει να έχει μια καλύτερη και μια καλή ποιότητα ζωής. Ξαναλέω για την ευθύνη της θεραπείας. Η θεραπεία ψυχικών νοσημάτων με διαβητικών ατόμων φαρμακευτικά πρέπει να γίνεται φυσικά από έναν έμπειρο ψυχίατρο με μεγάλη προσοχή στις παρενέργειες των φαρμάκων για το διαβήτη όπως προανέφερα. Δεν μπορεί να πάρεις το οποιοδήποτε αντικαταθλιπτικό, δεν μπορείς να πάρεις, λέω αντικαταθλιπτικό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει κάποιο αντικαταθλιπτικό σήμερα ημέρα. Από πολλές εικόνες. Πρέπει να ξέρει να το πάρει κάποιος από ψυχίατρο και να ξέρει ο ψυχίατρος τις παρενέργειες για το διαβήτη. Το ίδιο για κάποιο αντιψυχωτικό. Γιατί όπως σας είπα, η κατάθλιψη και η ψύχωση μπορεί να προκαλέσουν από μόνες τους διαβήτη. Αν πάρουν και λάθος φάρμακο, γίνεται διπλό το κακό. Ψυχοθεραπευτικά έχει νόημα. Βεβαίως. Η παρακολούθηση λέγεται υποστηρικτική ψυχοθεραπεία. Μπορεί να βαθύνει, μπορεί όχι. Μπορεί να μείνει στις συμβουλές. Μπορεί να βαθύνει ένας ψυχίατρος και σε ένα ψυχολογικό τραυματισμό. Αυτό εξαρτάται από τη συνεργασία που θα αναπτυχθεί. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η επένδοση της αυτοεκτίμησης. Να νιώσει καλά με τον εαυτό του και να ξαναρχίσει να ζει φυσιολογικά και καλύτερα. Τελειώνω με 2-3 slides των 20 λεπτών. Ήθελα να πω για την κοινωνική υποστήριξη. Λόγια του αέρα θα έλεγε κάποιος. Κι όμως έχει βρεθεί, εμείς το έχουμε λίγο πιο πλούσια ακόμα στην Ελλάδα, ότι είναι απαραίτητο συντελεστής, ψυχικός και κοινωνικός, για τη θεραπεία χρόνιων νοσημάτων. Τι έχει βρεθεί, χείρες, χείροι, διασβευμένοι, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Η κοινωνική συναναστροφή, η κοινωνική υποστήριξη βελτιώνει τι, το ανοσοποιητικό μας σύστημα, την ανοσοποιητική λειτουργία, άρα την υγεία. Πώς γίνεται αυτή, με την οικογένεια, τις οικογενειακές σχέσεις, από τις φιλικές, από τις επαγγελματικές σχέσεις, αλλά και από την κρατική φροντίδα, την κρατική μέρημνα και από το κρατικό ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι άπειρα τα δισεκατομμύρια, το ενδιαφέρον. Ένα κέντρο που απορροφά ερωτήματα, ένα τηλέφωνο, η παρέμβαση στο σπίτι, που και αυτή πλήττεται τις ημέρες μας. Τα καπή είναι μια πολύ χρήσιμη μέρημνα και ενδιαφέρον. Και φυσικά η ανάπτυξη κεντρικά, από το κράτος θα ήταν καλύτερα, προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης. Να φεύγετε, να ξέρετε, 1, 2, 3, αυτά υπάρχουν. Και αυτά κάνουμε σήμερα εμείς. Σας λέμε 1, 2, 3, αυτά έχει. Αυτά μπορούμε να προσφέρουμε. Και φυσικά η σωτηματική βοήθεια. Σε κάποιον να υποστηριχθεί, να βοηθηθεί. Τελειώνοντας, βλέπουμε ένα ευχάριστο, δεν έχω βάρκες εγώ, ο καθένας με τι εκπροσωπείται εδώ. Ο καλός ύπνος, η χαλάρωση, η καλή διατροφή και η κοινωνική ζωή που είπα είναι απλά, κοινές, απλές, καθημερινές, μη φαρμακευτικές θεραπείες, η ήρεμη ζωή, της κατάθλιψης αλλά και του διαβήτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Thank you.
Αντέχετε ή να κάνουμε ένα διάλειμμα? Τώρα η κυρία Μαρισόβα Σοφία θα μας πει λίγα πράγματα για τη δίαινα που πρέπει να κάνει ο διαβητικός. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω λίγο για τη διατροφή, έτσι απλά, και ό,τι ρωτήσεις θέλετε στο τέλος μπορείτε να μου κάνετε. Συνήθως ο κόσμος που συναναστρέφουμε στο ιατρείο και στη δουλειά μου έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνουν και είναι κάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ όσους έχετε πρόβλημα με τη διαβήτη. Οπότε φαντάζομαι ότι θα περιμένω πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, είπαμε, μιλήσαμε για διάφορα πράγματα που επηρεάζουν το ζάχαρο. Η φαρμακευτική αγωγή, η άσκηση, το στρες. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να θυμίζω. Εμείς θα μιλήσουμε για τη διατροφή, γιατί και αυτή επηρεάζει πάρα πολύ τα ζάχαρα και πρέπει να δώσουμε έτσι λίγο βάση στο τι πρέπει να αποφεύγουμε ή πώς θα πρέπει να τρώει ένας διαβητικός. Λοιπόν, λέμε ότι η διατροφή είναι ο προγονιός λίθος για τη σωστή ρύθμιση του διαβήτη. Οι ασθενείς με διαβήτη είναι σημαντικό να απολαμβάνουν μια ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή, στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής και να μην αποφεύγουν τίποτα, να μην φοβούνται να φάνε συγκεκριμένες τροφές, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί και μου λένε και εμένα διάφοροι ασθενείς μου ότι παλιά, ξέρω εγώ, ο συγγενής μου τάδε είχε διαβήτη και δεν επιτρεπόταν να τρώει πατάτες ή δεν επιτρεπόταν να τρώει μπανάνες ή δεν ξέρω και εγώ τι, και για μια ολόκληρη ζωή αποφεύγουν συγκεκριμένα τρόφιμα. Αυτό πλέον δεν ισχύει, αυτός ο μύθος ότι οι διαβητικοί πρέπει να αποφεύγουν συγκεκριμένα τρόφιμα έχει καταρριφθεί. Και πρέπει να μπορούμε να φάμε απόλυτα λοιπόν, χωρίς να φοβόμαστε. Λοιπόν, πώς επηρεάζει η τροφή το ζάχαρο του αίματος? Είναι τρία τα συστατικά των τροφών, οι πρωτεΐνες, τα λίπη και οι υδατάνθρακες. Εμείς θα ασχοληθούμε λίγο πιο πολύ με τους υδατάνθρακες, γιατί είναι αυτό το συστατικό που επηρεάζει άμεσα τα ζάχαρα του αίματος. Οι πρωτεΐνες και τα λίπη και αυτά επηρεάζουν όλα έμεσα. Οι υδατάνθρακες επειδή αποτελούνται από ζάχαρη, δηλαδή είναι μόρια ζάχαρης. Μόλις τα καταναλώσουμε, απομένονται στον οργανισμό και έτσι κατ' επέκταση αυξάνουν το ζάχαρο του αίματος. Τροφές που είναι πλούσιες υδατάνθρακες, γιατί πολλοί με ρωτάνε, εντάξει, έχω ακούσει ότι πρέπει να αποφεύγω τις υδατάνθρακες, αλλά ποιες είναι αυτές οι τροφές? Ψωμί, πατάτες, όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, τα γλυκά όλα, σοκολάτες, γλυκά, μαρμελάδες, σιρόπια, ακόμα και το μέλι που πολύ θεωρούν πολύ υγιεινό και είναι υγιεινό, αλλά και αυτό μπορεί να αυξήσει το ζάχαρο. Και το γάλα και τα γενικά τα γαλακτοκομικά. Λοιπόν, θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση? Λοιπόν, τι θα πρέπει να τρώω για να μπορώ να αντιμετωπίσω το διαβήτη, πώς πρέπει να είναι τα γεύματά μου? Έχω βάλει πρώτο να αποτελούνται από σύνθετους υδατάνθρακες και θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για αυτούς και το γλυκαιμικό δείκτη. Δηλαδή μαύρο ή πολύ σπόρο ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης, ρύζι που δεν έχει αποκλειωθεί. Να είναι τακτικά και να κατανέμονται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να μην έχουμε έτσι τσιμπολόγημα μέσα στην ημέρα, να έχουμε το πρωινό μας, να έχουμε ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, ενδιάμεσα σνακ, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες, δεν μπορούμε να τσιμπολογάμε κάθε μισάωρο διάφορα πραγματάκια. Να αποφεύγω να καταναλώνω πάρα πολλά φρούτα μαζί σε ένα γεύμα. Γιατί πολλοί, πού είναι και υγιεινά τα φρούτα, μου λένε είναι υγιεινά τα φρούτα, τα έφαγα όλα μαζί ως βραδινό. Κάποιος όμως που έχει πρόβλημα με το ζάχαρό του δεν μπορεί να τρώει 4-5 φρούτα μαζί. Ναι, μεν είναι υγιεινά, ναι, μεν έχουν φυτικές ίνες, ναι, μεν εμείς λέμε οι διαιτολόγοι και οι γιατροί να τρώτε αρκετά, αλλά και αυτά πρέπει να είναι κατανοημένα ομοιόμορφα, ως σνακ, όχι όλα μαζί. Να συμπεριλαμβάνουν τα γεύματά μας, τα κύρια, έτσι, ομά λαχανικά που έχουν φυτικές ίνες, γιατί αυτά καθυστερούν την απορρόφηση της γλυκόζης. Οπότε με τα γευματικά, ένα γεύμα που είναι πλούσιο σε λαχανικά και φυτικές ίνες, δεν μας ανεβάζει τόσο πολύ το ζάχαρο. Πρέπει να έχουν χαμηλή την περιεκτικότητα σε λιπαρά. Θα συμμετούμε ελαιόλαδα εδώ μεταξύ, όχι βούτυρο, όχι τα σπορέλαια, μαργαρίνες, όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα τα ξέρουμε όμως και περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε ελαιόλαδα. Και να έχουν παρασκευαστεί με υγιεινό τρόπο, αποφεύγουμε το τηγάνισμα, τα τσιγαρίσματα,
φαγητό απ' έξω πολλές φορές στις ταβέρνες ή στα εστιατόρια μπορεί να είναι ναι μεν υγιεινό, έτσι που το βλέπουμε, δηλαδή να είναι το κρέας τα λαχανικά, αλλά έχουμε μαγειρευτεί σε άσχημα λάδια και αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε. Έχω βάλει εδώ προσοχή στην ποσότητα και τις μερίδες, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας. Λέμε οι διαιτολόγοι, ένας έξυπνος τρόπος είναι να χωρίσουμε το πιάτο μας σε τρία μέρη, το μισό να, είναι, να αποτελείται πρισκόντων από τη σαλάτα, το 1/4 όπως οι τετάνθρακες, που είπαμε προηγουμένως, ρύζι, ψωμί, πατάτες, μακαρόνια, και το 1/4 του πιάτου από τις πρωτεΐνες. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να μην έχουμε πάρα πολλούς υδατάνθρακες ή πάρα πολλά λιπαρά στο φαγητό μας και να παραμελούμε τη σαλάτα που συνήθως κάνουμε. Μία μεγάλη μερίδα φαγητού, ακόμα και αν αυτό είναι ένα υγιεινό φαγητό, μπορεί να αυξήσει αρκετά το ζάχαρο με τα γευματικά. Οπότε πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στις μερίδες. Είπα πριν ότι πρέπει τα γεύματα να αποτελούνται από πολυσπόρα, από ολικής αλέξεως προϊόντα. Λοιπόν, τι είναι ο γλυκαιμικός δείκτης και πώς συνδέεται λίγο με αυτό. Ο γλυκαιμικός δείκτης αφορά την ποιότητα του υδατάνθρακα. Δηλαδή, μας λέει πόσο γλυκό είναι ένα τρόφιμο, πόσους πολλούς, ας πούμε, υδατάνθρακες έχει μέσα. Όσο υψηλότερος είναι ο γλυκαιμικός δείκτης, τόσο πιο πολύ θα αυξήσει το ζάχαρό μας με τα γευματικά. Άρα, επειδή ακούτε πολλές φορές, γιατί έχουν βγει και διάφορες διαφημίσεις τώρα με κάτι εταιρείες που βγάζουν έτσι, προϊόντα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Θέλουμε προϊόντα να τρώμε με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτά είναι τα πολύσπορα, τα ολική αλέσεως, το καστανό ρύζι, το αναποφλίωτο. Ναι, συμβάλλουν, επειδή δεν επηρεάζουν το ζάχαρο με τα γευματικά, συμβάλλουν αρκετά στη ρύθμιση του διαβήτη. Λοιπόν, εδώ, επειδή πολλοί μου λένε «Α, έφαγα αυτό που έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη ή τρώω μόνο μαύρο ψωμί», αλλά μπορεί να τρώνε μία φατζόλα. Και αυτό είναι λίγο πρόβλημα και πρέπει να προσέχουμε και εκεί τις μερίδες μας. Γιατί δεν σημαίνει ότι ένα τρόφιμο, επειδή έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, δεν μας επηρεάζει καθόλου τα ζάχαρα και μπορούμε να φάμε όσο θέλουμε. Θέλει και εκεί προσοχή στις μερίδες. Το βάρος. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας στη ρύθμιση του διαβήτη και τον αναφέρανε και οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι τα άτομα που είναι υπέρβαρα και έχουν αυτό το μεγάλο λίγο κλινικά τώρα με δείκτη μάζα σώματος. Πάνω από 24,9-25 τέλος πάντων, είναι δυσκολότερο να διαχειριστούν το διαβήτη τους και παρουσιάζουν και αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας. Εμείς θέλουμε αρχικά ως πρώτο στόχο θέτουμε πάντα μία μικρή απώλεια της τάξης του 10%, γιατί είναι έτσι ένας πιο εφικτός στόχος, δεν τρομάζει ο ασθενής όταν τον ακούει, δεν πάμε κατευθείαν να πούμε πόσα κιλά πρέπει να χάσω. Λίγο-λίγο, αλλά ακόμα και αυτό το λίγο-λίγο το 10% έχει φανεί ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στη συνολική υγεία, αλλά και στο πόσο καλά ελέγχει το άτομο το ζάχαρό του. Εκτός από τα κιλά, ένας άλλος τρόπος για να μετρήσουμε έτσι, πόσο καλά πηγαίνουμε με την απώλεια κιλών είναι η περιφέρεια μέσης. Αυτή η αριθμή εδώ που βλέπετε για τη συνέχεια στέλνουμε κάτω από 80% και για τους άντρες κάτω από 94%. Αλλά εντάξει, σαν αριθμοί είναι λίγο δύσκολοι να τους πετύχουμε. Είναι αρκετά, αν είχαμε μία μεζούρα τέλος πάντων και το γυρνάμε, θα βλέπετε ότι είναι μικρές αυτές οι περιφέρειες. Αλλά όσο πιο κοντά σε αυτούς τους αριθμούς στοχεύουμε, τόσο το καλύτερο. Και εδώ λέω ζητήστε συμβουλή από τον γιατρό και τον διαιτολόγο, γιατί πάρα πολλοί καταφεύγουν σε γρήγορες δίαιτες ή σε δίαιτες που έχουν δει υπηρετικά ή κάποιου φίλου μου που είχε διαβήτη, ο μπαμπάς του είχαν δώσει μία δίαιτα, μπορώ να την ακολουθήσω κι εγώ. Όχι, είναι αρκετά επικίνδυνο και ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Καλό είναι να ρωτάτε. Στην πράξη, λέω, έχουμε εμείς στο ιατρείο με τον κύριο Ρίγα, ασχολούμαστε με το διαβήτη και βλέπουμε άτομα με και διαβήτη 1 και διαβήτη 2. Εγώ κυρίως με τα άτομα που έχουν διαβήτη 2. Αυτοί που κατάφεραν να μειώσουν το βάρος τους κατά 10%, πέτυχαν πολύ μεγάλη μείωση στα μεταγευματικά ζάχαρα. Αλλά πιο σημαντικό εγώ, έτσι όπως το βλέπω, είναι ότι βελτιώθηκε η αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά την ικανότητά τους να ελέγχουν το ζάχαρό τους και την ασθένεια γενικά. Δηλαδή δεν είχαν τόσο πολύ άγχος με το πέρασμα του χρόνου όπως όταν ήταν την πρώτη φορά που τους είδα. Είχαν πολύ καλύτερη διάθεση και ψυχολογία και βελτιώθηκε πάρα πολύ λόγω των προηγουμένων και το επίπεδο ζωής. Πολύ μικρή αναφορά στην άσκηση, γιατί θα συνεχίσει ο επόμενος συνάδελφος με την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας βοηθάει και να πετύχουμε ένα υγιές βάρος και μας βοηθάει να ρυθμίσουμε το ζάχαρό μας, αλλά και αυτό πέρα προσοχή και πάντα ρωτάμε τον ειδικό.
Και επειδή είπαμε ότι ο διαβήτης είναι και ένα μεταβολικό νόσημα και μπορεί να επηρεάζει τα λιπίδια, η άσκηση γενικά μας βοηθάει να μειώσουμε την κακή χοληστερίνη, να ανεβάσουμε λίγο την καλή χοληστερίνη, λίγο, αλλά ακόμα και το λίγο βοηθάει, και την ολική χοληστερίνη και την τριγλυκερίδια. Άρα γενικά μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλούς από τους παράγοντες αυτούς που επηρεάζει ο διαβήτης στη ζωή μας. Συστήνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τους διάφορους φορείς και στο εξωτερικό με περπάτημα μέτριας έντασης για 30 λεπτά περίπου 5 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή 5 μέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι όμως το λιγότερο. Λένε τουλάχιστον κάντε αυτό. Άρα αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Πάλι όμως ξαναλέω, συμβουλευτείτε έναν ειδικό, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα με τη μέση του ή με τις αρθρώσεις του. Δεν είναι όλοι οι τύποι κατάλληλοι άσκησης για όλο τον κόσμο. Και τελειώνοντας, η διατροφή είναι η βάση της θεραπείας για όλους τους τύπους της διαβήτη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο διαιτολόγιο που μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς και να ταιριάζει στις συνήθειές του στο πρόγραμμά του. Το λέμε ότι πρέπει να δημιουργήσει προκειμενικές συμβουλές στον καθένα. Η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους και η τακτική και σε συστηματική άσκηση συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση των επιπέδων της γλυκόζης σε φυσιολογικά επίπεδα. Και ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητάτε τη βοήθεια των ειδικών και να μην καταφεύγετε σε γρήγορες λύσεις όσον αφορά τουλάχιστον την απώλεια και τη διατροφή. Γιατί εκεί βλέπω πολύ κόσμο έτσι πολύ συχνά που ακολουθεί οδηγίες που είχαν δώσει πριν από 20 χρόνια κάποιοι στους φίλους τους. Οπότε, ερωτήσεις. Α, το τέλος συνολικά. Εντάξει. Πολύ μικρή. Και ο κύριος Μαϊδόνης Γρηγόρης θα μας μιλήσει για την άσκηση. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαϊδόνης Γρηγόρης, είμαι γυμναστής και κινησιογραφητής. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ την κύριο Ρία για το επιτελείο. Εμείς θα μιλήσουμε για το πιο δύσκολο κομμάτι, για τη σωματική άσκηση. Η οποία σωματική άσκηση πρέπει να προσδιορίσουμε και τι είναι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα δώσουμε έναν ορισμό. Τι είναι σωματική άσκηση? Σωματική άσκηση είναι μία δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες μυϊκές ομάδες έτσι ώστε να αυξήσουμε την καρδιακή συχνότητα. Στο ζαχαρόδι διαβήτη αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η βελτίωση της γλυκοζηλιωμένης. Όμως με τη σωματική άσκηση πετυχαίνουμε όταν έχει μία διάρκεια. Κοινώς, όπως είπε η συνάδελφος, πρέπει σε όλη την εβδομάδα, συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, να επιτελούμε μία σωματική άσκηση. Και αυτό αποδεικνύεται σε αυτούς οι οποίοι, παρότι δεν μειώθηκε το ονοματικό τους βάρος, με τη συστηματική άσκηση είχαν μείωση της γλυκοζηλιωμένης. Τι συνιστούμε? Συνιστούμε μία μέτριας έντασης, σωματική άσκηση, η οποία θα είναι 30 με 60 λεπτά την εβδομάδα. Την ημέρα. Αλλά όλη την εβδομάδα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να δούμε κατά πόσο η σωματική άσκηση προστατεύει τα καρδιακά συμβάματα. Τα προστατεύει αρκετά. Γιατί όταν έχουμε μία συχνή κίνηση, αυτόματα δημιουργούμε και μία καλύτερη καρδιακιακή συχνότητα. Έχει γίνει μία έρευνα η οποία μας έχει αποδείξει ότι ένας θάνατος
ανά 61 ενήλικες οι οποίοι είναι διαβητικοί, θα μπορούσε να αποφευχθεί αν κάναμε ένα περπάτημα τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα. Όπως βλέπετε, δεν είναι τίποτα και σώζει μια ζωή. Δεν θα αναλωθούμε πολύ στο ζαχαρό διαβήτη τύπου Α, γιατί μας τα είπε ο κύριος Ρήγας και οι υπόλοιποι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση της γλυκοζηλιωμένης, η οποία στον τύπο 2 από τον τύπο 1 έχει μία διαφορά και είναι η ινσουλίνη. Αυτό πρέπει να προσέξουμε εμείς σαν γυμναστές. Αυτό μας προσδίδει όμως η σωματική άσκηση, είναι η ευεξία και ταυτόχρονα αυτό που είπαμε, αύξηση αρτηριακής πίεσης σε όλους τους καρδιακιακούς παράγοντες. Πάμε τώρα στο πώς θα επιλέξουμε το άτομο το οποίο θα κάνει σωματική άσκηση. Θα πρέπει να έχει μία προτίμηση και θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον να κάνει αναγκαστικά κάποια σωματική άσκηση, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αυτό που θα δώσουμε είναι ένα πρόγραμμα ήπιας μορφής, το οποίο θα ξεκινάει με 10 λεπτά ζέσταμα, σωστές διατάσεις και εν συνεχεία θα έχουμε μία ήπια αερόβια άσκηση για 20 λεπτά. Ένα περπάτημα, ένα ποδήλατο είναι μία καλή άσκηση. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Παίζει σημαντικό ρόλο να έχουμε αυτή τη συχνότητα. Όπως προανέφερε και η συνάδελφος, έχει γίνει μία έρευνα στην Αμερική από την Αμερικάνικη Διαβητική Εταιρεία, η οποία συστήνει 150 λεπτά μέτριας ή 90 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης. Αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα με όχι μεγαλύτερη αποχή 2 ημερών. Κοινώς, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή και πάει λέγοντας. Στη συνέχεια, αυξάνουμε και το πρόγραμμα για την ένταση με κριτήριο πάντα την ανοχή και την αντοχή του αθλημένου. Και όπως βλέπετε παρακάτω, παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί κανένας δεν έχει ξεκινήσει άσκηση και άτομα τα οποία κάνουν καθιστική ζωή ενέχονται κίνδυνοι για καρδιακά εμφράγματα. Πάμε τώρα στους διαβητικούς και τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι γυμναστές. Βασικά όλοι πρέπει να το προσέχουμε, αλλά εμείς περισσότερο. Κατά κύριο λόγο πρέπει να υπάρχει μια σωστή, μια σταθερή ώρα στην οποία θα λαμβάνεται η τροφή και η ισουλίνη. Ιδίως είναι μια μισή ώρα πριν την άσκηση. Πάντα πρέπει να έχουμε μια πρόληψη, υδρών πριν, κατά και μετά τη διάρκεια της άσκησης. Και προσέξτε, πρέπει να κάνουμε πριν την άσκηση μία μέτρηση της γλυκόζης του αίματος και μετά την άσκηση, γιατί ο αριθμός ο οποίος θα εμφανιστεί θα πρέπει να είναι κάτω των 250 μικρογραμμαρίων ανά διέλη. Αν εμφανιστεί αυτός ο αριθμός, δεν κάνουμε την άσκηση και θα περιμένουμε μέχρι να μειωθεί. Επίσης ο γιατρός μας, όπως προανέφερε και ο κύριος Ρήγας, θα μας μειώσει τη δόση της ινσουλίνης 30%, γιατί επηρεάζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πού θα χορηγήσουμε την ινσουλίνη? Όχι σε περιοχές οι οποίες θα καταπονηθούν από τη σωματική άσκηση που θα κάνουμε. Κοινώς, αν έχω να κάνω ποδήλατο ή τρέξιμο, δεν θα κάνω στο βραχίωνα ή στο μυρό. Και επίσης, όπως και η τροφή, έτσι και η ινσουλίνη πρέπει να
γίνεται 60 με 90 λεπτά πριν τη έναρξη σωματικής άσκησης. Όπως αναφέραμε, υπάρχουν κάποιες παθήσεις, ασθένειες, όπως η αμφιστριτοπάθεια. Σε αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε τα βάρη, κοινώς ισομετρικές ασκήσεις. Όπως και στις ασκήσεις και στην νευροπάθεια, που αποφεύγουμε τις ασκήσεις weight burning, τις μεγάλες, μεγάλη ώρα διάρκειας περπάτημα ή σκι ή οτιδήποτε. Γιατί με την πίεση ασκούνται στα μικρά οστά και δημιουργούνται κατάγματα, έλκη, τα οποία θέλουμε να αποφύγουμε, με αποτέλεσμα πάντα να διαλέγουμε τα υποδήματα τα οποία θα φοράμε στην άσκηση. Όχι μόνο στην άσκηση, και γενικώς. Τι κερδίζουμε από τη σωματική άσκηση? Καταρχήν, μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου. Όπως επίσης και ο κίνδυνος της καρδιακής αιτιολογίας. Μειώνεται πάρα πολύ ο κίνδυνος του εγκεφαλικού επεισοδίου και σε άτομα τα οποία δεν πάσχουν από διαβήτη, μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης του διαβήτη. Τα άτομα τα οποία είναι υπερτασικά, θα δούμε παρακάτω, θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την υπέρτασή της, όμως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης. Μετά από έρευνες που έχουν κάνει στην Αμερική, έχει αποδειχθεί ότι έχει μειωθεί αρκετά η εμφάνιση καρκίνου στο έντερο, λόγω της κίνησης, γιατί με την άσκηση και την ενέργεια μειώνεται ο κίνδυνος. Φτάνουμε λοιπόν στο άγχος και την κατάθλιψη, τα οποία είναι κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας. Μειώνονται και αυτά αρκετά, γιατί μέσω της άσκησης εκρίνεται μια ουσία η οποία μας παράγει ευεξία και σαν αποτέλεσμα μας βοηθάει στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Πάμε τώρα στο σωματικό έλεγχο του βάρους που όλοι θέλουμε να ρυθμίσουμε. Με τη σωματική άσκηση λοιπόν ρυθμίζουμε πάντα σε συνεργασία με συναδέλφους το βάρος, το σωματικό. Και προσέξτε με, η σωματική άσκηση βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία των μυών, των οστών και των συνδέσμων. Αυτό μας βοηθάει όλους, περισσότερο όμως τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους ενήλικες, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσης με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη ευεξία και δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Τελειώνοντας, το μεγαλύτερο προτέρημα της άσκησης είναι η ευεξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ κάπου τελειώσαμε εμείς και τώρα ήρθε η σειρά σας. Χωρίς φόβο και πάθος, δεχόμαστε ερωτήσεις. Όσο αν σας φαίνεται, πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε μια ερώτηση, το έχω συναντήσει και εγώ σε διάφορα συνέδρια, αλλά ντρεπόμαστε να την κάνουμε. Θεωρώ ότι ό,τι θέλετε, όσο και χαζό πολλές φορές εισαγωγικά να μας φέρετε αυτό, είναι καλό να το ακούσουμε. Έκανα. Ναι, κύριε Λίγης. Να ρωτήσω τη διαιτολόγο. Μας έχουν ταράξει κάθε πολύ αυτές τις διαφημίσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αντέξει να την ακούσω όλη τη διαφήμιση. Αλλάζω κανάλι αμέσως. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Τι λέει αυτή η διαφήμιση που διαφημίζει τη φράουλα, ξέρω κάτι, ή νερός πάντως. Και όσο πίνεις, λέει, χάνεις βάρος. Ούτω δεν ξέρω. Κάπου εκεί πάντως είναι η ερώτηση. Είναι κάπου εκεί. Και τώρα, αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν στην τηλεόραση επίσημα.
Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το διαβίωση. Αλλά έχει με τη διατροφή λόγω. Ναι, ναι, όχι. Απλά λέω μήπως νομίζω ότι είναι και κάτι που βοηθάει και... Δεν ήξερα πού να ρωτήσω. Υποθέτω ότι είναι κάποιο φυσικό συστατικό που αυξάνει τις κετώνες στο σώμα μας και μας βοηθάνε να γίνεται το λίπος. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πάρα πολύ. Είναι το μεγάλο. Ναι. Ναι, τώρα. Τώρα, τόσο ώρα δεν πάει. Λοιπόν, επειδή αυτά τα σχημάσματα λίγο θα πάμε,